Στα χέρια του αρχηγού αστυνομίας Στέλιου Παπαθεοδόρου βρίσκεται από το μεσημέρι η επιστολή την οποία έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες του βουλευτή Γιώργου Περδίκη για πιθανές ποινικές ευθύνες από τον ιδιοκτήτη του σφαγιού Σύπρα, λόγω άρνησής του να παρευρεθεί την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής. Η καταγγελία του κ. Περδίκη ήρθε σε μένα χτες. Λοιπόν, σήμερα θα φύγει επιστολή από την Προεδρία της Βουλής στην αστυνομία Κύπρου, προκειμένου να κοιτάξει την καταγγελία του συναδέρφου βουλευτή του κ. Περδίκη και να εξετάσει αν υπάρχουν παρανομίες, παρατυπίες. Αύριο αναμένεται μετά και τη μελέτη της σχετικής επιστολής να δοθούν οδηγίες προς συγκεκριμένο τμήμα της δύναμης να διερευνήσει τα όσα αναφέρονται στην επιστολή. Την ίδια ώρα, η ανακριτική ομάδα που συστάθηκε και διερευνά την παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών συλλέγει έγγραφα από τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, τα οποία σχετίζονται με το εν λόγω σφαγείο. Υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά αδικήματα σε σχέση με τον κορονοϊό, τα οποία θα πρέπει να τα απαντήσει. Έχει πληρώσει η κοινωνία, η οικονομία, θα πληρώσει μέχρι σήμερα 4 εκατομμύρια ευρώ σε προστήματα για την παραβίαση των κανονισμών και αυτός ο κύριος ακόμα δεν έχει πληρώσει τίποτε σε σχέση με την παραβίαση των κανονισμών. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί από πρόσωπα που εργάζονται σε άλλα τμήματα του σφαγείου, καθώς επίσης και κατοίκους της περιοχής που βρίσκεται το σφαγείο και αναμένεται σε επόμενες μέρες όταν οι αλλοδαποί λάβουν πράσινο φως και εξέλθουν από την καρατίνα που βρίσκονται λόγω κορονοϊού, βρεθούν ενώπιον των ανακριτών για καταθέσεις.